ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, κατά που παρών και τα πάντα πλέον, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκύνουσε με μη και καθάρισε με εμάς από πάσης και είδος και σώσε τα καθέφτα σου σκάσεις τη μόνη. Αμήν. Να καλήσουμε. Δεν είναι δική μας η φράσης, αλλά είναι του Ιερού Χρυσοστόμου. Όταν κτίζει, γρήγορα κτίζει. Όταν γκρεμίζει, καταστρέφει, αργά καταστρέφει. Δεν καταστρέφει, δεν γκρεμίζει ο Θεός. Είναι φράσεις που θέλουν να αποδώσουν μία άλλη, μία πραγματικότητα με τρόπο ανθρώπινο. Με τρόπο ανθρώπινο. Όταν εγώ συνεχώς αμαρτάνω και βλέπει ότι κάπου σε κάποια στροφή θα με προλάβει, με αφήνει να πάω στη στροφή που θα με προλάβει. Αυτό γκρεμίζομαι. Αυτό γκρεμίζομαι. Λοιπόν, και αναφέραμε και παράδειγμα για αυτό το, για αυτή την πραγματικότητα. Ήθελε η Ιεριχώ να πέσει στα χέρια των Ισραηλιτών και εκεί έδωσε χρονικά όρια 7 ημέρες. Και υπέδειξε και τον τρόπο που θα πέσει η Ιεριχώς στα χέρια των Ισραηλιτών. Σε αυτή την πόλη μέσα είπαμε, την Ιεριχώ, υπήρχε μία αμαρτωλή ψυχή. Η οποία αμαρτωλή ψυχή έκανε κήρυγμα για τον ένα και μοναδικό Θεό. Έκανε κήρυγμα αμαρτωλή όντας ούσα, πώς θα το πούμε, μιλούσε για τον ένα και αληθινό Θεό. Κήρυτε μετάνοια. Διαβάζω λοιπόν τον Ιερό Χρυσόστομο, ο οποίος λέγει, συνέχεια από τα προηγούμενα, ποιος κηρύττει τη μετάνοια σε αυτή την πόλη, την Ιεριχώ, εχθροί την πόλη που λιόρκησαν, οι Ισραηλίτες, ήταν εχθροί στους κατοίκους της Ιεριχούς. Ο στρατηγός περικύκλωνε τα τείχη αυτής. Πολύς ήτο ο φόβος, πολύς ο θόρυβος. Ποιο λοιπόν δρόμο μετανοίας σε αυτούς άνοιξες, ρωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, τον Κύριο. Ποιο δρόμο μετανοίας. Μήπως, ας το προσέξουμε, για να μην περιφρονούμε, απέστειλες προφήτη, μήπως έπεμψες ευαγγελιστή, μήπως υπήρχε κανείς σε αυτούς τους κατοίκους της Ιεριχούς, που να τους υπεδείκνει το συμφέρον τους, το συμφέρον τους. Μάλιστα, απαντά.
διότι είχαν μέσα στην πόλη διδάσκαλο, είχαν κάτοικοι αυτοί, της Ιεριχούς, διδάσκαλο της μετανοίας, τη θαυμαστή εκείνη, Ραάβ, την ονομάζει Ιερός Χρυσόστομος, που θα δούμε παρακάτω πιο ζωντανά, δάσκαλο της μετανοίας, την οποίαν έσωσα, μιλάει ο Κύριος, διά της μετανοίας, από το ίδιο φύραμα που είμαστε και εμείς, ή το που ήσαν και οι κάτοικοι της Ιεριχούς που είμαστε και εμείς. Αλλά επειδή δεν είχε τα φρονήματα εκείνα που είχαν κάτοικοι, δεν έλαβε μέρος στην αμαρτία τους. Και θα δούμε ποια ήταν η αμαρτία τους. Γιατί έμεινε αμέτωχος στην απιστία τους. Αυτή ήταν η αμαρτία τους. Αυτή μέσα σε ένα λαό άπιστο έδωσε δείγματα πίστεως. Απάντηση στα όσα συζητάγατε προηγουμένως, 2-3 εδώ μέσα. Μπορεί, έχει τη δύναμη ο Θεός, μέσα σε αυτό το χάος που λέγατε αμιλησίας, που λέγατε ένα σωρό πράγμα, δεν μιλάει ο τάδε, μιλάει ο τάδε, να σηκώσει ανάστημα Ιωάννου Προδρόμου και να κηρύξει μετάνοια. Άλλωστε, πότε ο Θεός μιλάει? Πότε μιλάει ο Θεός? Όταν αδυνατούν οι άνθρωποι εντελώς να κάνουν κάτι, για να φέρει διέξοδο στα διέξοδο. Και αυτές τις στιγμές είναι ο Θεός. Όταν όλα πορεύονται καλώς, εκεί πια ο Θεός δεν ανεβαίνει. Χρειάζεται εμείς να προσέχουμε. Ήταν λοιπόν διδάσκαλος μετανοίας σε μία χώρα, ας την πούμε χώρα, πόλη, απιστίας και μετανοησίας. Γιατί αυτή και μετανόησε και κήρυκας μετάνοιας έγινε η Ραάβ. Η Ραάβ, να βάλουμε και το επίθετο της δίπλα, Σταύρο. Ναι, υπόρκη. Το επίθετό της. Τι θυμίζει τώρα, τι θυμίζει εδώ. Το Ευαγγελιστή Ματθαίο που λέει ότι βρήκε, λέει, το Ματθαίο στο τελώνιο, λέει. Και το γράφει ο ίδιος. Και είναι αρχιτελώνης. Μπορεί ο Θεός, αυτά μα τα σκεφτόμαστε, να καταλάβουμε, ότι για μας φαίνεται εντελώς αδύνατο και ότι χανόμαστε από στιγμή σε στιγμή. Για τα μάτια του Θεού δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι για τα μάτια του Θεού. Μπορεί να δώσει από τους ίδιους που μας τιμωρούν τη λύση, χωρίς να περιμένουμε. Και να τρίβουμε τα μάτια μας. Από τους ίδιους μας τιμωρούν. Πάμε λίγο παρακάτω. Έχετε να πείτε κάτι, θα σταματήσω εγώ. Κάτι που να είναι πάνω σε αυτά που συζητάμε. Θα το πάω πολύ σιγά, μπορεί να χρειαστεί και άλλη φορά. Αλλά μελάκι μας δεν είναι ο Χρυσόστομος. Είναι τόσο όμορφος. Τις καρδούλες μας να έχουμε λίγο μαλακές και όμορφες. Να είναι δεκτικός του σπόρου του Θεού. Και πρόσεξε, σε παρακαλώ, να δεις το παράξενο και πρωτάκουστο κήρυγμα φιλανθρωπίας. Εκείνος που λέγει στο νόμο του Μωυσέως, ο Θεός, λέει στο Μωυσή και γράφει, ου μη χεύσεις. Εκείνος λοιπόν που λέει αυτό, μη πορνεύσεις. 10 δεν είναι αυτές. 10. Αλλάσει τη λέξη λόγω της φιλανθρωπίας του και φωνάζει με το στόμα
του μακαρίου Ιησού του Ναβί. Σταύρο, για να δεύχομαι να μας, τι ήταν ο Ιησούς του Ναβί. Ο Ιησούς του Ναβί, τι ήταν, που εσύ που θυμάσαι καλά, έχει μνήμη. Ήταν ο στρατηγός που ανέλαβε μετά τον Μωυσή τη δαιμονία του Ισραηλικού λαού. Τους πέρασε τον Ιορδάνη και κυρίευσε όλα τα εδάφη αυτά. Ήταν λοιπόν ο οδηγός του Ισραήλ, μάλιστα. Αυτός λοιπόν μιλάει εξ ονόματος του Θεού, έτσι λέει ο Ιεροσυσόστομος, και λέει «Ραάβ υπόργη», γράφει η Παλαιά Διαθήκη. Ξαναλέγω, η Ραάβ ήταν υπόργη στην Ιεριχώ μέσα. Είχε οίκο ανοχής και δούλευε μέσα στον οίκο ανοχής, υπόργη. Ποιος από εμάς δεν την καταδίκασε? Και με ευκολία, Σταύρο. Μάζευα υπογραφές από τη διάρκεια. Ναι, με τα σωστά, σωστά πολύ. Μάλιστα. Είχε το πανδοχείο. Ε? Είχε το πανδοχείο. Ναι. Μα, το πορνείο λέει ο Ρωσόστομος, λέει πανδοχείο. Το ονομάζει καθαρά, πορνείο το ονομάζει. Ωραία. Ήταν αφεντικό. Ναι. Αφεντικό στο πορνείο μέσα. Λοιπόν. Και όμως λέει ο Ιησούς του Ναβί, παίρνει από πάνω το μήνυμα, μέσα από την Ιεριχώ, Ραάβ υπόργη, ζήτω, να ζήσει. Τι σημαίνει αυτό? Η πόλη θα καταληφθεί, οι κάτοικοι της θα περάσουν από φωτιά και σίδερο, αλλά αυτή θα ζήσει. Θα ζήσει. Εγώ κάθομαι και το σκέφτομαι αυτό και όλοι μας το σκεφτόμαστε, που πολύ εύκολα στιγματίζουμε και πολύ εύκολα καταδικάζουμε. Άλλα τα μάτια του Θεού και άλλα τα δικά μας. Δεν μπορείς να πεις έτσι ότι βλέπουμε όπως βλέπει ο Θεός. Καήκαμε. Έβλεπε αυτό που θα μας πει ο Χριστός, θα μας παρακάτω. Ο Ιησούς εκείνος του Ναβί, ο Υιός του Ναβί, που έλεγε «Υπόργη ζήτω», μέσα από την πόλη να ζήσει αυτή μόνο, ή το εικόνα του Κυρίου ημών του Χριστού. Ήταν εικόνα, σύμβολο, προτύπωσης, δηλαδή συμβόλιζε τον Κύριο ημών του Χριστού. Απλά είπε «Ραάβ υπόργη ζήτω», αλλά κοιτάξτε να δείτε, όχι στην πόλη μέσα ζει, στη βασιλεία του τον αρρώζει. Το γράφει και από όλους πάνω, το είπαμε και μια περασμένη φορά. Αν μνημονεύει όλους τους Αγίους εκεί στον Απόστολο των Αγίων Πάντων, Αβραάμ, Ισαάκ, Νόε, πατέρες και λοιπά, Αγίους, που λέει διαπίστως κατηγόνιος βασιλείας, και ονομάζει και την πόρνη, τη Ραάβ ανάμεσα στους Αγίους εκείνους, που σημαίνει ζήτω. Ζει στη βασιλεία των ουρανών ως Αγία. Και αυτό το προφήτευσε ο Ιησούς του Ναβί. Ναι, γιατί πίστεψε στον Αγιεθινό Θεό. Γιατί δεν ήταν πρώτα χριστιανοί, ήταν ειδωλολάτρες. Ναι, μετά από τους κατασκόπους, πίστεψε ότι πράγματι. Αυτό μας λέει ο αδελφός, ότι πίστευε. Όχι πίστεψε, πίστευε. Ναι. Στον Θεό τον αληθινό. Και έδωσε για δείγματα μετανοίας. Ναι, θα μας το πει ο Χρυσόστομος πιο ωραία παρακάτω. Πολύ πιο ωραία. Δηλαδή εμείς, ναι, πίστευσε, λέμε, έτσι και έτσι είναι. Να πάμε, το δούμε παρακάτω. Λοιπόν, εάν, λέει, στη βασιλεία των ουρανών η πόρνη λοιπόν, εάν είναι πόρνη, ρωτάει ο Χρυσόστομος τον Ιησού του Ναβί, γιατί λες να ζήσει? Αφού γιάσκερα θυμηθείτε, την πιάσε επ' αυτό φόρο, λέει. Να την λιθοβολήσουμε. Όχι αυτή είναι, άλλη γυναίκα. Έλεγε ο νόμος. Ο παραβάτης να δέχεται λιθοβολισμό. Και ρωτάει εδώ ο Ιεροσυσόστομος, αφού είναι πόρνη, γιατί λες να ζήσει? Δεν σε λέμε κι εμείς. Τα καθάρματα να φύγουν από τη μέση, λέμε. Αυτό το νόημα έχει. Τα καθάρματα. Έτσι βλέπουμε εμείς ότι είναι κάθαρματα αυτοί που κάνουν το κακό. Λοιπόν,
αναφέρω, εάν πρέπει να ζει, πώς τότε είναι πόρνη. Λες να ζήσει. Ο νόμος λέει να φάει μαχαίρι, να διαφωτισμό. Γιατί να ζήσει αφού είναι πόρνη. Αναφέρω όλη την προηγουμένη αυτής κατάσταση για να θαυμάσεις τη μεταβολή της αργότερα που έκανε. Ποια αλλαγή έκανε. Και τι έκανε, θα πει κανείς, η Ραάβ που ο Θεός της πρόσφερε τη σωτηρία. Μήπως επειδή δέχθηκε τους κατασκόπους με καλό τρόπο, ορίστε περάστε. Τούτο κάθε ξενοδόχος το κάνει. Όποιος έχει ξενοδοχείο, πελατεία ζητάει, περάστε. Και με ωραίο τρόπο. Μήπως γι' αυτό. Δεν απολαμβάνει τη σωτηρία από τα καλά λόγια που είπε στους κατασκόπους μόνον. Θυμήστε ότι είχαν στείλει οι Ισραηλίτες, σε αυτούς που δεν ήταν εδώ, θέλουν να καταλάβουν την Ιεριχώ οι Ισραηλίτες και να προχωρήσουν να πάρουν στο Ισραήλ, εκεί που είχε πει ο Θεός. Και έστειλαν κατασκόπους για να κατασκοπεύσουν την Ιεριχώ. Αυτούς λοιπόν δέχτηκε η Ραάβ. Άλλοι ήταν οι κατάσκοποι που είχαν πάρει τα χρωστά. Δυνατά να ακούμε όλοι. Οι κατάσκοποι οι πρώτοι που πήγανε, ναι, τους έστειλε ο Μωυσής, ναι, για να πάνε να κατασκοπεύσουν τη γη της Ισραήλ, ναι, και φέρανε το βότρι που λέει το σταβίλι το μεγάλο που το είχαν βάλει σε, ναι, δύο ξύλα, ναι, για να δείξουν, ας πούμε, πόσο πλούσια είναι η, χώρα. Είναι η γη. Ναι. Ναι. Αυτοί ήταν πολλοί οι κατάσκοποι, ήταν 12. Με δύο λόγια να πούμε, έτσι. Ναι. Αυτοί ήταν δύο που τους έστειλε ο Ιησούς του Ναβί. Μάλιστα. Προχωράμε παραπέρα τώρα. Δεν το είπαμε για το πράγμα. Αλλά πρώτο από την πίστη της, είχε πίστη, είπε, το πως προηγουμένως, έτσι. Και την πολύ μεγάλη πίστη, αυτό για να το μάθεις, άκουσε την Αγία Γραφή που διηγείται τα μαρτυρημένα κατορθώματά της. Η Αγία Γραφή μιλάει για κατορθώματα. Ήτο εις το κορνείο, ήτανε σε οίκο ανοχής. Σαν μαργαριτάρι μέσα στο βόρβορο ανακατεμένο. Σαν μαργαριτάρι. Χρυσός ήταν αυτή η πόρνη μέσα στη λάσπη πεσμένος. Άνθος ευσέβειας με σταγκάδι αγωμένο. Ευσεβής ψυχή μέσα σε ασεβή χώρο κλεισμένη. Και για να καταλάβεις τούτο, πρόσεξε πολύ παρακαλώ τα εξής. Δέχτηκε τους κατασκόπους μέσα στην πόλη και εκείνον που απαργήθηκε ο Ισραήλ εις την έρημο, τούτον εκήρυξε η Ραάβ. Οι Ισραηλίτες στην έρημο είπανε «Δε σε θέλουμε, Θεέ μου». Αυτή μέσα σε μία πόλη μόνο είχε μέσα την πίστη, αυτόν το κήρυξε, το κήρυξε στους κατασκόπους. Ότι είναι ο Θεός ο αληθινός, ο Θεός που πιστεύουν. Εκεί πια, κοιτάξτε να δείτε κάτι, μέσα σε κάποιους αμαρτωλούς, πολλοί, όπως λέει, βουτυγμένοι, κλεισμένοι και τα αρέστα μέσα στο κακό η Ραάβ, αλλά έβλεπε ο Θεός μέσα στην ψυχή της τι έκρυβε η μαργαριτάρι, λουλούδι, χρυσάφι. Αυτό προσπαθούσε να κάνει ο Κύριός μας, μέσα από αυτό να βγάλει αυτά τα πραγματάκια. Αυτή λοιπόν άνοιξε το στόμα και είπε, θα δούμε τι είπε. Όταν το όρος, α, με συγχωρείτε, πήδησα, δέχθηκε τους κατασκόπους και εκείνο που απαργήθηκε ο Ισραήλ στη δέρημο, τούτον εκήρυξε η Ραάβ στο πορνείο, παρακαλώ.
μέσα στο πορνείο το κήρυξε. Τι δε έκαμε ο Ισραήλ στην έρημο, όταν το όρος είχε σκεπαστεί τελείως από σύννεφα, το όρος, ποιο όρος, Σινά. Και σκοτάδι το είχε καλύψει και φωνή σάλπικος ακουγότανε και αστραπή και άλλα φαινόμενα γίνονταν που προκαλούν το φόβο, άκουσε φωνή εκ μέρους του Θεού που έλεγε «Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός σου, Κύριος είσαι στην». Αυτά πήρε ο Μωυσής και τα μετέφερε. Τ' άκουσε ο Μωυσής και βάζει το όρος. «Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός σου, Κύριος εις ένας είναι. Ουκ εσοντέσι θεοί έτεροι». Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί, ένας και μόνο. «Εγώ εν το ουρανό άνω και εν τη γη κάτω και πλήνε μου Θεός ουκ εστί». Άλλος από εμένα Θεός δεν υπάρχει. Τα αυτά ενώ οίκουεν ο Ισραήλ, αυτά τα άκουε ο Ισραήλ, λέει, μοσχάρι χωνευτό έκαμε και το Θεό απεδοκίμασε. Έπαιρνε τις εντολές. Σε παρακαλώ, θα πεις μετά που τελειώσω. Έτσι. Έπαιρνε τις εντολές ο Μωυσής. Ένας Θεός. Και αυτοί έλεγαν κάτω, φτιάξε μας μοσχάρι για να το λατρεύσουμε, όχι ως Θεόν, ως Θεούς, ως Θεούς. Ορίστε κύριε Τάκη. Μα τόσο ανόητοι ήσαν αυτοί οι Εβραίοι. Έφτιαξαν μοσχάρι και πίστευαν ότι αυτός ο χρυσός μόσχος ήταν Θεός. Για να τους έλεγε ο Μωυσής, ο Θεός είναι κάπου αλλού, κάπου ψηλά, δεν μπορούμε να το δούμε, ούτε σπόποτε ώρα και τον Θεό. Και αυτοί πίστευαν ότι αυτό το μοσχάρι, τόσο βλάκες ήσαν αυτοί οι Εβραίοι. Τυφλοί. Όπως τα ακούς. Άμα σε τυφλός δεν καταλαβείς εσύ, κάθε άνθρωπος. Μα δεν είναι ότι στο λίγο δεν είχαν δει τα θαύματα. Ναι. Δεν είχαν δει τα θαύματα. Ένα σωρό. Που σχιζότανε. Ένα σωρό. Λοιπόν, τώρα προσέξτε. Ελισμόνησε ο Ισραήλ, άκουε ο Ισραήλ τον δεσπότη και κύριό του. Απαρνήθηκε τον ευεργέτη, είπες προηγουμένως στη διάρρημο ένα σωρό θαύματα και λέγει στον Ααρών, λέγει πίσον ημίν Θεούς. Μοσχάρι του λένε να φτιάξει, αλλά η προσταγή είναι ένα πράγμα φτιάχνει, ένα μοσχάρι και λέει πίσον ημίν Θεούς, κάνε μας Θεούς. Εάν θέλετε Θεούς, λέει ο Χρυσόστομος, γιατί του λέτε πίσον, φτιάξε. Τη λέξη φτιάξε δεν ταιριάζει στο Θεό. Φτιάχνει το Θεός, αυτό είναι το νόημα. Φτιάχνει, δεν φτιάχνει το Θεός. Δημιουργεί, δεν δημιουργείται ο Θεός. Αυτό είναι το, λέει, του λέει, είπανε πίσον. Πώς είναι δυνατόν να είναι θεοί τα κατασκευασμένα από τους ανθρώπους. Μιλάς για τι βλάδε, μιλάς για αυτό. Τέλεια βλακία. Ναι. Σαν το Πατριάρχη. Για προσέξτε λίγο, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, αυτό το υποσημείασα και ήθελα να το θυμάμαι για τον εαυτό μου. Τόσο η αμαρτία τυφλώνει τον αμαρτάνοντα, επαναλαμβάνω, Χρυσόστομος, τόσο
η αμαρτία τυφλώνει τον αμαρτάνοντα, ώστε αυτός με τον εαυτό του, τον εαυτό του πολεμά και του καταστρέφει. Με την αμαρτία λοιπόν τυφλώνεται, πολεμάει έτσι τον εαυτό του και καταστρέφει. Με άλλα λόγια, αυτό καταστρέφεται. Δεν καταστρέφει λοιπόν ο Θεός. Αυτό το ξαναδιαβάζω. Τόσο η αμαρτία τυφλώνει τον αμαρτάνοντα, ώστε αυτός με τον εαυτό του να πολεμά και τον εαυτό του να καταστρέφει. Αυτό κάνει η αμαρτία. Εδώ χαμπαρίζουμε. Αυτό γίνεται, λέει, από μια πραγματικότητα. Ο Ιερός Χρυσόστομος τα βλέπει εκείνα, ζωντανά. Κατασκευάστη ένα μοσχάρι και φωνάζει ο αχάριστος Ισραηλινικός λαός. Ένα μοσχάρι, λέει. Φτιάχτηκε. Τρώγοντας χόρτο. Και φώναζε ο λαός του Ισραήλ. Ούτε η θεή σου. Ένα μοσχάρι. Να η θεή σου, λέει. Αυτή είναι. Το μοσχάρι. Η αμαρτία τυφλώνει, δεν είπαμε. Τώρα το διάβασα μόλις. Λοιπόν, ούτε οι θεοί σου οι εξαγαγόντες σε εκ γης Αιγύπτου. Αυτοί σε βγάλανε από την Αίγυπτο, λέει. Το μοσχάρι, οι θεοί. Και ένα ήτο το κατασκευασμένο είδωλο. Ένα ήταν, λέει. Και είπανε να οι θεοί σου. Ένα είπανε να οι θεοί σου. Δεν είπανε να ο Θεός. Ιδωλάτρια. Λοιπόν, για να δείξει ότι δεν προσκυνεί μόνο ό,τι βλέπει. Βλέπει μοσχάρι, αλλά δεν προσκυνεί ό,τι βλέπει. Ένα. Αλλά την πολυθεία φαντάζεται. Την πολυθεία φαντάζεται. Ένα φτιάχνει μόνο. Πολλούς θεούς σκέπτεται στο μυαλό του. Ερμηνεύει με τούτο τη γνώμη του. Δεν κρίνει αυτό, δεν κρίνει αυτό που βλέπει. Αλλά εκείνο φαντάζεται. Ένα βλέπει πολλούς θεούς. Λέει, για να επανέλθουμε δε πάλι σε αυτό που είπαμε, μιλάμε τώρα εδώ, φτιάξε μας μοσχάρι και αφού το έφτιαξε, αυτή είναι η θεή που μας, βγάλανε από την Αίγυπτο. Προσέξτε το. Κάνουν και κήρυγμα οι Ισραηλίτες που έχουν πάρει νόμο, που έχουν τέχνει το Μωυσή, που είχαν ένα σωρό, επισαρμένες από τον Θεό. Για να δούμε τώρα. Να ξαναγυρίσουμε, λέει, από εκεί που ξεκινήσαμε. Εκείνα που άκουσε ο Ισραήλ, ο οποίος από τόσα θαύματα περιβαλλότανε, ο οποίος από τον νόμο που του έδωσε ο Μωυσής παιδαγωγήτο, έπαιρνε διδάγματα, τα αρνήθηκε όλα αυτά. Αυτά που αρνήθηκαν αυτοί, αυτά οι Ραάβοι κλεισμένοι στο πορνείο Κυρίτη. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μιλάει με Αγίους ο Θεός. Μιλάει και με αυτούς που είναι κλεισμένοι στο πορνείο μέσα. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να λέμε και τι είναι αυτός που μας μιλάει. Θα κάνουμε τα αυτοί μας έτσι. Θα ακούσουμε αυτό που μιλάει, όλοι μας. Α, δεν ισχύει αυτό που λέμε ότι το είπε για να πεις κάποια προφητεία πρέπει να είσαι Άγιος. Δεν το άκουσα, Βασιλάκη. Άρα δεν ισχύει αυτό που λένε ότι για να πει κάποιος κάποια προφητεία πρέπει να είναι Άγιος. Μα τι, ο Καϊάφας δεν προφήτευσε. Άμα. Γιατί ότι να χαθεί ένας για το έθνος. Αυτό ήταν προφητεία. Τι με σε Σταύρο. Λέω, ο Καϊάφας όταν είπε ότι περισσότερο ένα να χαθεί, ήταν προφητεία. Ναι. Από ένα αμαρτωλό που ήταν. Ναι, ναι. Κάποιοι τώρα λένε ποιος είναι αυτός που μιλάει. Ναι. Είναι Άγιος, δεν είναι. Ναι. Οπότε γιατί να τον ακούσουμε, ναι, θα ακούσουμε τι λέει ο Άγιος. Ναι, αυτά. Ας αγιάσει πρώτα αυτός για να μιλήσει, ναι, να τον ακούσουμε. Ναι. Κοίταξε. Έτσι. Και αυτό έχει την ισχύ του. Γιατί λέει ο Άγιος Γρηγόριος, καθαρθήνε δι και είτε καθάρι. Πρώτα λέει θα καθαριστείς και μετά θα καθαρίσεις. Είναι η εκδοχή, ο κανόνας είναι αυτός. Αλλά εδώ είναι η θέση του Θεού.
Λέει, εγώ μπορώ να σε καλέσω με τον τρόπο που δεν φαντάζεσαι εσύ στη μετάνοια. Γι' αυτό μην εξετάζεις τον τρόπο που σε καλώ. Δικός μου είναι ο λόγος. Εγώ έχω το λόγο, εσύ οφείλει να υπακούς. Αυτή είναι η θέση που παίρνουμε δηλαδή. Και στην εκκλησία που βρισκόμαστε μέσα και λειτουργούμεθα και ακούμε κήρυγμα, εκεί λειτουργεί το πνεύμα του Άγιου. Πώς και να έχει το πράγμα. Βλέπω τον τάδε που δεν είναι εντάξει και που κάνει το ένα κάνει το άλλο και είναι, μιλάει ή κάνει δεν ξέρω, λειτουργεί αυτά, δεν χωράνε. Δεν χωράνε τις δύο λογίες. Ναι. Λοιπόν. Όχι στους Φαρισαίους, ο Χριστός τους κατέκρινε, τους έλεγε εγώ εμεί. Ναι. Αλλά έλεγε στο λαό, ό,τι σας λένε θα το κάνετε. Κατά τα έργα αυτό να μην κάνετε. Πώς φαινόντουσαν οι Φαρισαίοι σε όλους τους άλλους. Σαν άγιο, δεν ναι. Όμως ο Θεός, Βασίλη, εγώ στέκω εδώ, εγώ στέκω εδώ, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Μωυσής, Αρών, Ιησούς του Ναβί, μία σειρά από άνδρες για να σωθεί ο Ισραήλ και σώζεται από την πόρνη. Εδώ σώζεται από πόρνη, σώζεται. Κοινή τα νήματα, η Θεία Πρόνοια, όπως εμείς δεν φανταζόμαστε. Αυτή είναι η ουσία εδώ πέρα. Κοινή τα νήματα η Θεία Πρόνοια. Δεν τα κουνάμε εμείς τα νήματα. Τελείωσε. Εμείς βλέπουμε το χάος και ο Θεός βλέπει τη σωτηρία μας. Τι βλέπει. Ποιος ήταν ο Νόε για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης. Ο Νόε ήταν αυτός που τον ειρωνεύονταν όλοι. Ήταν ένας βλάκας δηλαδή. Ναι. Τελείωσε. Ένας ηλίθιος, όλοι οι άλλοι ήταν... Πάντοτε ισχύει αυτό. Έτσι. Αυτό είναι κανόνας αυτό. Κάθε πιστός είναι και βλάκας. Με το σταυρό στο χέρι δεν προχωράς. Όχι, μόνο με, οι βλάκες με την ίδια έννοια αυτή τότε την εποχή του Νόη. Οι άνθρωποι θα τον θεωρούσαν ότι ήταν πιο αμαρτωλός από αυτούς. Και ότι όλοι αυτοί ήταν άγιοι, ας πούμε, που δεν ισχυριζόταν, δεν ισχυριζόταν αυτό που λέει ο Νόε. Ναι, αλλά ο Νόε έχει διαφορά από την πορνεία. Ναι, ναι. Τεράστια διαφορά. Να ζεις μέσα στο πορνείο, δεν είδε τέτοια δείγματα ο Νόε. Αυτή ζούσε σαν πόρνη. Και αυτή έδωσε τη λύση σε συνταγητές. Να το δούμε λίγο παρακάτω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Ερμηνεύει με τούτο τη γνώμη του, δεν κρίνει αυτό που βλέπει, είπαμε, βλέπει ένα και λέει πολλούς θεούς, και πάμε παρακάτω, για να επανέλθουμε δε πάλι σε αυτό που είπαμε, εκείνα που άκουσε ο Ισραήλ, ο οποίος μετά από τόσα θαύματα που περιβαλλόταν, αυτός λοιπόν που με τον νόμο του Μωυσή διαπαιδαγωγεί το, αυτός ζήτησε είδωλα. Ενώ και δεν σώθηκε από αυτούς, αλλά αυτό η Ραάβη κλεισμένη στο πορνείο κηρύττει τον ένα Θεό. Ένα Θεό. Διότι λέγει στους κατασκόπους, τι είπε στους κατασκόπους, έγνομεν όσα επίησε ο Θεός ημών της Αιγυπτής. Είπε στους κατασκόπους, έγνομεν, εγώ γνωρίζω πόσο ευεργετήματα, πόσα ευεργετήματα έκανε ο Θεός με τρόπο θαυμαστό στους Ισραηλίτες και τους έσωσε από τους Αιγυπτίους. Ιησού του Ναβί 2:9. Ο Ιουδαίος λέγει, αυτή λέει, εγώ γνωρίζω πόσα καλά σας έκανε στην Αίγυπτο και οι Εβραίοι λένε, ούτε η θεή σου. Αυτή είναι η θεή σου. Τα είδωλα, οι εξαγαγόντες σε γης Αιγύπτου. Η δε πόρνη όχι σε θεούς, αλλά στο Θεό αποδίδει τη σωτηρία. Όχι σε αυτοί που δεν έχει ακούσει, ούτε Μωυσή, ούτε προφήτες, ούτε Αβραάμ, ούτε Ισαάκ, τίποτα από εκείνα πράγματα. Αυτή κηρύσσει τον ένα Θεό μέσα στο πορνείο. Ήταν εκεί σαν εκκλησία την έκανε με άλλα λόγια η πόρνη. Πρέπει να τα μαζεύουμε για τα πράγματα και τόσο ωραία. Λοιπόν, βλέπεις πως με τη βοήθεια της πίστεως επαναλαμβάνει τους λόγους
του νομοθέτου. Ποιος είναι ο νομοθέτης? Μωυσής. Και είδα, λέγει, ότι ο Θεός ημών εν το ουρανό άνω, γράφει ο Μωυσής στη βίβλο, και εν τη γη κάτω. Πλην αυτού, που κέρστη Θεός. Αυτό κήρυξε στους κατασκόπους, παρακαλώ. Επαναλαμβάνω, ο Θεός έχει τον τρόπο να ομιλεί με εκείνα που εμείς δεν φανταζόμαστε, δεν περνάμε το λογισμό μας. Και όπως λέει ο Γιώργος Παΐσιος, την έχει τη λύση έτοιμη, θα τη δώσει την ώρα που πρέπει και όπως πρέπει. Από αυτά που ζούμε. Η Ραβ είναι εικόνα της Εκκλησίας. Η Ραβ, εικόνα της Εκκλησίας. Ξαναλέω, η Ραβ είναι εικόνα της Εκκλησίας. Δηλαδή, συμβολίζει την ίδια την Εκκλησία. Που ήτο κάποτε ανακατωμένη με την πορνεία των ειδώλων. Να το εξηγήσω αυτό. Αυτός ο χώρος ο ελλαδικός ήταν χωμένος μέσα στα είδωλα την αρχαία εποχή. Πουθενά Χριστός δεν ακούγονταν. Πουθενά Θεός. Δίας, Αφροδίτη, μόνο τέτοια άκουγες μέσα στο σκοτάδι το ελλαδικό. Λοιπόν, μέσα όμως σε αυτό το χώρο που κατοικούσαν άνθρωποι που πίστευαν στα είδωλα, μέσα από αυτά βγήκε η Εκκλησία μας. Εμείς δηλαδή που λέμε πιστεύω σε έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, άμα κάνουμε πίσω στους αρχαίους προγόνους, θα βρούμε προγόνους ειδωλάτρες. Αυτή την Εκκλησία των ειδώλων συμβόλιζε η Ραβ, η οποία μέσα από τον εαυτό της βγήκε ως άλλη εκκλησία και έδωσε απάντηση. Έσωσε η Ραβ, έσωσε και ο Θεός μέσα από το χώρο αυτό που ήταν η εκκλησία του που περίμενε να είναι, για να θυμηθούμε αυτό που είπε. Από τώρα και στο εξής είπε ο Κύριος, όταν σταυρωνόταν το είπε, θυμηθείτε το κι εσείς, πορεύσαμε επί τα έθνη. Τον απαρνήθηκαν οι Εβραίοι και είπε, θα στραφώ στους ειδωλάτρες. Κακίνα με δοξάσουσι. Και εκείνα τα έθνη, οι ειδωλάτρες, αυτά θα με δοξάσουν. Αυτή είναι η πόλη. Τα ειδωλατρικά έθνη είναι η πόλη. Αυτά τα ειδωλατρικά έθνη δόξασαν τον Κύριο και δοξάζουν μέχρι σήμερα, στις αιώνας. Έγινε κατανοητός. Να ξέρουμε τι συμβολίζει η πόλη. Η Ραβ, την ίδια την εκκλησία που βγήκε μέσα από το πορνείο της ειδωλατρίας. Ήτανε πορνείο η ειδωλατρία. Αν δεν ήτανε πορνείο. Μόνο πορνείο ήταν. Μόνο πορνείο Σάββα. Πορνείο λέει. Από εκεί λοιπόν... Σαν θα πάω και εγώ πάρα πολύ. Ναι. Από εκεί λοιπόν βγήκε η ωραία μας εκκλησία. Με τους Αγίους της, με το ένα, με το άλλο. Το μεγάλο θαύμα. Ακριβώς το αντίθετο προσπαθούν να κάνουν τώρα με τον οικουμενισμό. Εγώ διάβολος θέλει ρε Βασιλάκη, το θέλει. Θα ξαναπώ μια φορά ότι ο Θεός έχει τον τρόπο που εμείς δεν φτάνει το μυαλό μας που θα δώσει να πάτη σε εκείνους που δεν έκανε αυτό με τον Βασιλάκη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνει ο Θεός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οι οικουμενιστές δεν λένε θα προσκυνήσουμε ένα είδωλο το οποίο θα είναι πολύ θεή, λένε ότι όλοι πιστεύουμε στον ίδιο Θεό. Πιστεύουμε στον αληθινό Θεό. Ναι, όλες οι θρησκείες έχουν τον ίδιο Θεό. Σύμφωνοι. Και με αυτό πρώτος και καλύτερος ο Πατριάρχης. Έτσι, μέσα στην Αποκάλυψη αναφέρεται πάλι η πόρνη. Η πόρνη μεγάλη Βαβυλώνα. Η πόρνη μεγάλη είναι ακριβώς. Ναι, όπως το είπες προηγουμένως, Κώστα. Έτσι, να προχωρήσουμε λιγάκι. Λίγο να δούμε τον ιερό ξέρωστομο τι μας λέει. Η Ραβ λοιπόν είναι σύμβολο της Εκκλησίας μας. Γιατί τότε η Εκκλησία μας βρισκόταν μέσα στα είδωλα, ανακατεμένη με την πορνεία των ειδώλων, λέει ο ιερός ξέρωστομος εδώ πέρα. Και που δέχεται τώρα αυτή η Εκκλησία για να βγει μέσα από την ειδωλατρία της,
δέχτηκε τους κατασκόπους του Χριστού. Και οι κατάσκοποι του Χριστού ήσαν οι Απόστολοι. Αυτή λοιπόν η Εκκλησία των Ιδώλων δέχτηκε τους κατασκόπους του Χριστού, δηλαδή τους Αποστόλους, οι οποίοι την βγάλανε από την πονία της, από την ιδωλατρία της. Όχι εκείνους που έστειλε ο Ιησούς του Ναβί, αλλά τους Αποστόλους, τους απεσταλμένους από τον Ιησού τον αληθινό σωτήρα. Ιησούς Ναβί εκεί, Ιησούς εκεί, Ιησούς και εδώ. Σύμβολο λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί, του Ιησού Χριστού που έστειλε τους Αποστόλους για να κηρύξουν στα έβγη για να σωθεί ο κόσμος. Να βγει από την ιδωλατρία των ειδώλων, από την πορεία των ειδώλων. Έγνων λέγει ότι ο Θεός ημών εν το ουρανό άλλο και εν τη γη κάτω, πλην αυτού Θεός σου κέστη, είπε η πόλη. Ξέρω, ένας Θεός υπάρχει, στον ουρανό επάνω, στον ουρανό κάτω. Αλλού δεν, άλλος εδώ δεν υπάρχει. Αυτά παρέλαβαν οι Ιουδαίοι και δεν τα φύλαξαν. Αυτά άκουσε η Εκκλησία, εμείς αργότερα, και τα φυλάξαμε και τα τηρήσαμε. Αξία λοιπόν παντός επένου είναι η ΡΑΒ. Αξία παντός επένου είναι η ΡΑΒ. Η εικόνα της Εκκλησίας. Η ΡΑΒ, η εικόνα της Εκκλησίας. Πώς να μην την πει ο Παύλος, να μην κατατάξει ανάμεσα σε εκείνους που δια πίστεως κατηγονήσαν το πίστεως, έτσι υπόθηκε. Δια τούτο και ο ένδοξος Παύλος εννοεί σας καλά την αξία της πίστεως, της πίστεως της, της ΡΑΒ, δεν την αποδοκιμάζει τη ΡΑΒ λόγω της προηγουμένης καταστάσεως της, όπως κάνουμε εμείς, αλλά την επιδοκιμάζει για τη θεάρεστη μεταβολή της και την απαριθμεί με όλους τους Αγίους. Με όλους τους Αγίους. Δια τούτο, αφού είπε, δια της πίστεως που είχεν ο Άβελ, θυσία προσέφερε, δια της πίστεως που είχε ο Αβραάμ, τούτο έκανε, θυσίασε το γιο του. Δια της πίστεως του Νόε, ο Νόε και βοδό κατασκεύασε. Δια της πίστεως ο Μωυσής, τούτο και εκείνο έκανε, με την πίστη. Δια της πίστεως η Ράβη Πόρνη δεν θανατώθηκε. Μέσα στην Ιεριχώ όλοι οι άλλοι γίνανε γης Μαδιάμ. Μόνο αυτή σώθηκε. Μόνο αυτή σώθηκε. Μόνο αυτή, αλλά και η οικογένειά της. Και η οικογένειά της. Αδέρφια της οικογένειας. Α, τι θες να πεις τώρα. Όλα της όλα. Για πες και, είπες okay. Και για οικογένεια. Εγώ είπα μόνο αυτή, εγώ και η οικογένεια. Ναι. Έτσι γράφει παλέτα. Δηλαδή, δίνατε δηλαδή ένα μέσα από την οικογένεια να σώσει κι άλλους. Να το είπε ότι θέλω να σωθεί η οικογένειά μου όλη. Το σώι μου. Ναι, το ζήτησε αυτό σαν όρο. Και τα ζώα της και τα υπάρχοντά της και όλα. Σαν όρο. Ναι. Γιατί μετά έλαβε και κληρονομία. Ναι. Στις 12 φυλές του Ισραήλ μοιράστηκε η γη, πήρε και αυτή την ναι. Άρα. Και συμπληρώθηκε δηλαδή και αυτή μέσα στο Ισραήλ. Ναι. Σώθηκε μόνο αυτή λόγω της πίστεώς της. Ναι. Η πόρνη. Κοίταξε η πόρνη, έτσι λέμε εμείς, μάλιστα. Και για να μην συλληφθούν οι κατάσκοποι, γιατί πήγαν αμέσως μετά οι κάτοικοι Ιεριχώ και είπαν από εδώ πέρασαν οι κατάσκοποι των Ισραηλιτών. Και είπε ναι, αλλά φύγανε από εκείνο τον δρόμο και τους είχε κρυμμένους μέσα. Στο πατάρι σου είπα. Σκεπάσουμε καλάμια. Ναι, λέει, φύγανε. Εδώ παιδιά κάνουν οι πατέρες συζήτηση και ο Ρεός Χρυσόστομος, να μην τα πάω πολύ λεπτολογήσω, τους είπε ψέματα. Ψέματα. Δεν την πιστέψανε γιατί ήταν ήδη και αυτοί. Ξέρω την επόμενη, αλλά δεν ξέρω την καρδιά της. Άλλο. Φως, ναι. Το φως που είχε η Ρα. Ναι. Ήταν εκ Θεού. Ναι, αυτό είναι. Αυτοί δεν πιστεύαν στους Θεούς. Στους Θεούς. Αυτοί πιστεύαν ότι η ΡΑΒ πιστεύει και αυτοί στους Θεούς. Στους πολλούς Θεούς. Μπορείτε, γι' αυτό την πιστέψαν που τους είπε
από τον άλλο δρόμο πήγανε για να σωθούν. Στην ερμηνεία σου αυτή. Αυτή δική σου ερμηνεία. Το δίνει εξήγηση. Όχι, το έχω διαβάσει κάπου. Όχι, εγώ θα διαβάσω τον εξώστομο για να δεις ότι είναι κάποια άλλη. Λέει, την ρωτούν, εισήλθον προς η κατάσκοπη. Ναι, απαντά. Διότι εάν από την αρχή έλεγε όχι, προσέξτε καλά, θα ανάγκαζε τους απεσταλμένους να κάνουν έρευνα. Προσέξτε και εγώ παρακάτω, λέγει κάτι άλλο. Θα έλεγε όχι, δεν περάσανε, θα κάνουν έρευνα. Εισήλθον λέγει, αλλά εξήλθον και αυτό το δρόμο ακολουθήσατε. Φύγανε και ακολουθήσανε από το δρόμο. Είπε μισή αλήθεια και μισό ψέμα. Μα είχαν δει πως είχαν μπει μέσα, πώς θα μην ψέματα. Ναι, αλλά αυτοί συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Αλλά ο Ρέσος Ζωστόμας πώς σχολιάζει, πώς τέξτε παρακάτω. Λέει, ήρθανε, μπήκανε μέσα, αλλά φύγανε. Είπε και αλήθεια και ψέμα. Λοιπόν, να το δούμε λιγάκι. Εισήλθον λέγει, ναι, ναι, καταδιώξατε τους και θα τους προλάβετε. Ω καλόν ψεύδος. Για προσέξτε το. Εδώ ξέρω θα μας κάνει κόμμα στο ψέμα. Θα μας κάνει να λέμε ψέματα βασιλάκι. Λοιπόν, ο καλός δόλος, ο οποίος δεν προδίδει τα θεία. Για προσέξτε το αυτό. Καλός δόλος που δεν προδίδει τα θεία. Εδώ έγινε η Ραάβ, θα λέγαμε, δεν ετήρησε κατά έναν τρόπο, με άλλο τρόπο, εκείνο που θέλει ο Θεός. Με αυτόν τον τρόπο έκανε θέλημα Θεού. Δεν πρόδωσε τα θεία. Ένα παράδειγμα να πούμε, τον Άγιο Διονύσιο της Σακύνθου. Το φωνιά του αδερφού του. Ψέματα δεν είπε. Λέει, αν πρόκειται να σώσουμε ψυχή, αν πρόκειται να σώσουμε ολόκληρη πόλη και να σωθεί, είναι δόλος, ψέμα χωρίς δόλο. Ψέμα χωρίς δόλο. Δεν εξαπατάς. Κανένα, απολύτως. Δεν είναι προς όφελο ατόμου, για το ατόμο μου. Το ψέμα που θα πω. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Δεν έχει κανένα μερίδιο, αλλά έχει όμως το καλό του συνόλου. Ναι. Ναι, σωστό. Έτσι, μπράβο, σωστά το τοποθέτησες. Γι' αυτό λέει, ο καλό ψεύδος, ο ψεύδος χωρίς δόλο. Εδώ, ναι. Έχει μέσα μόνο καλή πρόθεση για το σύνολο. Ναι. Σύνολο. Μάλιστα. Εάν λοιπόν την Ραάβ εκείνη η μετάνοια την έκαμε αξία της σωτηρίας, τόση σωτηρίας, και διαστόμα τους Αγίων κηρύσσεται, διότι Ιησούς του Ναβί φωνάζει στην έρημο, ζήτω η Ραάβ η πόρνη. Πολύ πριν το είχε πει ο Ιησούς του Ναβί. Η Ραάβ θα ζήσει, όχι τώρα, στους αιώνας των αιώνων. Αυτή είναι η προφητεία αυτή. Για τη Ραάβ την πόρνη. Πίστη η Ραάβ η πόρνη, ούσιν απόλετο της απειθήσεως, ο Πέστρος Παύλος λέει, μετά από 800 χρόνια περίπου, ή 700, λέει, τότε η πόρνη, λόγω της πίστεως, δεν καταστράφηκε μαζί με τους κατοίκους της. Που απήθησαν, έτσι λέει εδώ πέρα. Πόσο περισσότερο εμείς, εάν προσφέρουμε στο Θεό τη μετάνοια, θα δεχτούμε τη σωτηρία. Πρίμα. Έχουμε την άλλη φορά, δεν πειράζει. Μετανοίας καιρός είναι της παρούσης ζωής ο καιρός. Όλο το διάστημα που μπροστά μας είναι καιρός μετανοίας. Διότι πολύ φοβερά θα τιμωρηθούμε για τα αμαρτήματά μας αν δεν προλάβει η μετάνοια την τιμωρία. Λέει, τώρα έχουμε χρόνο μπροστά μας να μετανοήσουμε πριν μας προλάβει η τιμωρία και πάμε στην κόλαση. Και μας δίνει σε αυτό ακριβώς το σημείο μια ωραία ερμηνεία του ψαλτηρίου. Λέει, το ξαναλέω,
αντιλαμβανόμαστε ότι πάντοτε είμαστε και εκτελούμε την αμαρτία. Έτσι είναι. Λέει, πολλές φορές βρέθηκα να σε ημέρα, την αμαρτία εκτελώ, λέει ένα τροπάριο. Το μυαλό μου το έχω στον ύμνο και η καρδιά μου είναι στην αμαρτία. Έτσι είναι. Και λέει, αφού συμβαίνει αυτό, μπρος μετάνοια, τώρα που έχουμε καιρό. Να μην μας προλάβει η αμαρτία. Να μην μας προλάβει η αμαρτία. Και λέει ο Δαβίδ, προφθάσομεν το πρόσωπον αυτού εν εξομολογήσει. Να προλάβουμε το πρόσωπό του που έρχεται για να κρίνει ζώδας και νεκρούς, για να έχουμε να το δούμε τον Κύριο. Προφθάσουμε να εξομολογήσει, αφού έχουμε εξομολογηθεί. Αυτό λέει, το ερμηνεύει, δίνει ερμηνεία ο Χρυσόστομος έτσι. Ας σβέσουμε την πυρκαγιά που άναψαν τα αμαρτήματά μας. Όχι με πολλά νερά, αλλά με λίγα δάκρυα. Πολύ είναι η φωτιά της αμαρτίας, πολύ, αλλά με λίγο δάκρυ σβήνεται. Διότι το δάκρυ σβήνει πυρκαγιά αμαρτημάτων και τελείως πλύνει και εξαλείφει τη δυσοδεία των αμαρτημάτων, το δάκρυ, που δεν το έχουμε, ρε παιδιά. Μαρτυρεί τούτο και ο Δαβίδ, ο Μακάριος, και αποδεικνύει πόσο μεγάλη δύναμη έχουν τα δάκρυα, λέγοντας «Λούσο καθεκάστη νύχτα την πλήνη μου». Ο Δαβίδ έκανε αμαρτήματα και μετά που συνειδητοποίησε, το ξέρουμε όλοι, τι είχε κάνει, «Κάθε βράδυ θα πλύνω το κρεβάτι μου και με τα δάκρυά μου το στρώμα μου θα βρέχω, με τα δάκρυά μου, για τα αμαρτήματά μου». Κι όμως αν ήθελε να δείξει τα άφθονα δάκρυα ή το αρκετό να πει, προσέξτε, να προσέξουμε κάτι, έχει δύο κομμάτια, λέει, «Λούσω καθεκά στη νύχτα την πλήνη μου», το ένα, και το άλλο λέει, «Με τα δάκρυά μου θα βρέχω το στρώμα μου, θα πλύνω με τα δάκρυά μου το πρώτο, το κρεβάτι μου, το κρεβάτι με τα δάκρυα, όχι, θα πλύνω με το κρεβάτι μου και το δεύτερο με τα δάκρυά μου το στρώμα, το στρώμα μου». Και το εξηγεί ο Χρυσόστομος, αν ήθελε να δείξει τα άφθονα δάκρυα, ότι φτάνουν μόνο αυτά, ή το αρκετό να πει, «Με τα δάκρυά μου το στρώμα μου θα βρέξω». Τούτο αρκετό, να πει τα δάκρυα, με τα δάκρυα. Και είναι αρκετά για να σωθώ. Γιατί λοιπόν έβαλε μπροστά το λούσο, θα πλύνω το κρεβάτι μου, και δεν είπε μόνο με τα δάκρυά μου θα πλύνω το στρώμα μου? Για να δείξει ότι το λουτρό, ότι λουτρό καθαρτικό, ότι είναι λουτρό καθαρτικό της ψυχής από τα αμαρτήματα, το μόνο λουτρό που είναι καθαρτικό είναι τα δάκρυα. Τα δάκρυα είναι απαραίτητα για να σωθούμε. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Μας είναι αρκετά έως εδώ. Η καλή σας παρέα είναι ευχάριστη. Θέλω να πεις κάτι εσύ? Δεν μας αφήνετε καθόλου. 5 λεπτά. Μπορεί να έχουν απορίες οι άλλοι. Εγώ σταματάω. Αλλά δεν λέτε εσείς. Δεν σταματάω, Αρτάκη. Καθόλου. Εγώ έχω μια απορία πάνω στο. Πες την. Σε αυτό που είπα. Πες την απορία. Για τα ίδωρα, για το Μοσχάρι, το Χρήστο Μόσχο, ναι, που είχαν φτιάξει. Θέλετε. Όταν του είδε, λέει ο Μωυσής, κατήρχε ο προφήτης Μωυσής από το Σινά και του είδε που είχαν φτιάξει το Χρυσό Μόσχο. Ναι. Έτσι. Και λέει από την αγανάκτησή του έριξε τις πλάκες και τις έσπασε. Ναι. Αυτό το γράφει μέσα. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν θεωρήθηκε ασέβεια προς τον Θεό που είχε πάρει τις πλάκες του νόμου να τις πετάξει, να τις σπάσει κάτω? Δηλαδή δεν είχε κάποια τιμωρία ο Μωυσής? Δεν το γράφει. Για να πει ο Σταύρος. Είναι ανθρώπινο αυτή η παρατήρηση που κάνει, συγγνώμη για τη φράση μου, αλλά πριν όμως το δέχτηκε ο Θεός και του λέει ανέβα πάνω να πάρει τις άλλες. Ήταν ιερά. Η αγανάκτησή του, γιατί προσβάλλαν το Θεό του. Συνεπώς, είναι ανθρώπινες σκέψεις αυτές. Δεν μπορείς να τιμωρήσει ο Θεός τον Μωυσή. Πώς είναι δυνατόν? Γιατί του λέει έλα πάλι με.
Με τα χρυσά, με τα δαχτυλίδια τους και τα χρυσά φτιάξε το μοσχάρι. Και όσοι όταν ξεκινήσαν να πάνε προς τη γη της Επαγγελίας, 25.000 πεθάνανε τους δαγκώσαν τα φίδια. Ναι, ναι, ναι. Τους άπιστους. Ναι, ναι. Γιατί να γυρίσουν πίσω. Ναι, ναι, ναι. Λέγε κάτι είπες, Σταύρο. Το έπιασα και πες αυτό που είπες, κάτι είπες, θυμάσαι. Είπες για ιερά. Ιερά αγανάκτηση. Ιερά αγανάκτηση. Οργίζεστε και μία μαρτάνετε. Εκεί είναι. Δικαιολογείται έτσι. Ναι, να στο είπα τα αδέρφια, σωστή η απάντηση. Όλα τι να πω εγώ, αφού μιλάνε, πρέπει να μιλάμε με ποια είπε. Άλλοτε βέβαια είπε κάτι άλλο και του οργίστηκε ο Θεός και τον τιμώρησε να μην πάει στη γη της Επαγγελίας. Εκεί που του είπε να χτυπήσει το βράχο, να βγάλει νερό για αποτίσει τους Εβραίους. Και απίστησε ο Μωυσής. Και του λέει από αυτό το βράχο, λέει, θα σας βγάλω νερό να πιείτε. Δεν είπε ότι ο Θεός του είπε να πάει να χτυπήσει. Όμως είχε τόσο πολύ αγανάκτηση ανθρώπου το τόπο. Εγώ να διαβάσω τα κύματα τη ψυχή του ανθρώπου. Δεν και έτσι για την ιστορία να σας πω ότι στο όρο Σινά, σε ένα βράχο επάνω στο βουνό, είναι τυπωμένος ο Μόσχος. Ο Μόσχος, αυτός που κάμανε οι Εβραίοι. Μέχρι τώρα είναι τυπωμένος επάνω στο βράχο, σαν να τον έχει σμιλεύσει κάποιο και είναι το μοσχάρι ολόκληρο. Μόσχος, το οποίο το έχω δει εγώ. Τάκη, είσαι εντάξει. Ναι, ικανοποιήθηκα. Ναι, εντάξει. Ο αδερφός Βασίλειος με φώτισε. Μα και έξερα να δεις. Και ο χρόνος να πω κι άλλο, δεν θα πει κι άλλη ερώτηση. Όχι, δεν θα πει. Εγώ έχω την εντύπωση, την συνείδηση ότι δεν σας κάνω. Κάνουμε όλοι μαθητεία εδώ μέσα. Μέσα με τον Χρυσόστομο. Όλοι παίρνουμε. Γνωστά με γεγονότα τα ερμηνεύει ο Ιεροσχαλός Θεός. Είναι τόσο απλά που μπορεί να καταλάβει. Άρα του είπε ο Απόστολος Παύλος του Χριστόμου στο αυτή, τι του είπε ο Σταύρο, σωστά με ερμηνεύεις. Το οποίο δεν το είδε βέβαια ο Άγιος Χρυσόστομος, το είδε ο Άγιος Πρόκλος. Διάκονος το είδε. Ναι. Ποιος θα το ξέρει. Άμα δεν έχουμε και τους πατέρες, καήκαμε. Ή μη τους πατέρες, λέει, τους Αγίους λέγει. Είχαμε πρεσβευτάς. Να τελειώσω. Οργιζόμεθα όταν να στημάνε για το Θεό μας. Εκεί χρειάζεται οργία, γιατί το κάνεις. Γιατί βλαστημάστε εδώ. Εκεί χρειάζεται εκεί η οργία. Εκεί οργίζεστε και μία μαρτάνετε, αλλά δεν ξέρω αν εγώ έχω την συνείδηση να πω ότι θυμώνω, αλλά δεν αμαρτάνω. Είναι λίγο δύσκολο για μένα, πολύ δύσκολο. Άμα θυμώνω, αμαρτάνω. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Θάνατος Ελέησον. Αλλά είσαι ημάς από το πνεύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αλλά μας είπες ότι δεν μας αφήνετε. Έτσι. Το δένω αυτό για να δούμε την άλλη φορά. Θα σε αφήνω. Θα φέρω και εγώ πολλές ερωτήσεις και να να δούμε, θα είσαι εδώ για να σε αφήνω. Αυτό είναι το νόημα. Μας είπε κατάλληλες. Δεν σαν και εμάς που λένε χάλασε κοινωνία και δεν λέμε τι χαλάσαμε την κοινωνία. Εσύ είπες τώρα ότι δεν μας αφήνετε. Εμένα δεν μας αφήνετε. Χρόνο, χρόνο. Δεν με σταμάτησε από το Θεό που το ζήτησα. Τα φέρνει τσίμα τσίμα, φτάει η ώρα. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε. Α, μάλα γεια μου. Ήμουνα στο... Είναι άδικο, είναι πιστό αδερφό. Έχουν φτιάξει ένα τεράστιο. Ότι είναι εκεί ο τάφος. Ότι όχι, ότι εκεί είναι το σώμα. Λένε. Αυτό είναι το σώμα. Και έτυχε εγώ να έχω την πόμπα. Όποτε πήγαινε, απαγορευόταν. Και απαγορευόταν και σε αφήνει να περάσει όταν βάζει σκούφι.
Αν δεν βάζει κούπα, δεν σε αφήνει να περάσει μέσα. Πού, γιατί. Αφού δεν είναι τάφο το Μωυσή. Λοιπόν, από τι πολλέ ανθρώπου, ξέρει. Βρήκαμε την ευκαιρία, μια ήταν η ησυχία. Άλλο η αγανάκτηση. Είχε φύγει τα κρούα. Είχαν φύγει και αυτή. Την ευκαιρία είναι τώρα. Ρυθμίζω ότι. Για να πάρω. Να πάρω. Κοιτάζω, δουλεύει. Κρκρκρ, δουλεύει τα δευτερόλεπτα που περνάει. Δεν δουλεύει. Εντάξει, σιγά 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 σιγά. Δεν βγήκε, δεν ήταν άσχημο. Τι τράβηξε. Και όταν βγήκα, χώρο αυτό και προχώρησε, συνέχισε να τραβάω. Για να δω και τον κόσμο, τον κόσμο το έδωσε. Εκεί πέρα είναι και το σπίτι του Ιωάννου του Προδρόμου. Βασίλεια Σοφέ. Ας το θέμα του, τι θα βάλει. Τι θέμα θα βάλει. Περίφατα ανοίξω, συγγνώμη, συνέχεια, τι λέω. Τρίτο και τέταρτο. Εντάξει, θα το δω. Συνέχεια, θα σου πω εγώ πότε δεν είναι. Έχει πάρει τα παιδιά μαζί σου.